Αυτές τις μέρες είχε βγει στο διαδίκτυο ότι όποιοι, αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι όποιοι δεν αλλάξουν τα διπλώματά τους στα παλιά θα έχουν ένα πρόστιμο 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Αυτό βγήκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, από ό,τι είχαμε δει. Αυτό δεν ισχύει. Όλα τα διπλώματα, τα παλιά έντυπα που κυκλοφορούν, είναι τα, αυτά τα τρίπτυχα, τα ροζ ή τα βιβλιαράκια, τα παλιά, τα λασί που ήταν στο χρώμα, ισχύουν μέχρι 18 Ιανουαρίου του 2033 και όχι του 2023 που έχουμε σήμερα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες ειλικρινά τηλέφωνα και στα προσωπικά μας και στην υπηρεσία, και ο κόσμος να ζητάει ραντεβού για να αλλάξει το δίπλωμά του. Αυτό δεν ισχύει. Και καλά βρήκαμε την ευκαιρία να το πούμε, έτσι ώστε ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται άδικα. Ναι, τώρα να ξέρεις ότι μέχρι Ιανουάριο, Φεβρουάριο έχεις, είσαι και ληξιπρόθεσμη, πας και ξέρεις ότι θα σου βάλουν και πρόστιμο 200 ευρώ, ναι, επειδή δεν έχεις αλλάξει το δίπλωμα, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, τα διπλώματα αυτά θα ισχύουν μέχρι το 33 στις 18 του Γενάρη. Όσον τα διπλώματα λήξουν πριν από αυτή την ημερομηνία, εννοείται ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη διαδικασία της ανανέωσης. Επίσης, ένα άλλο λάθος που γράφουν είναι ότι όλοι οι που θα χρειαστεί να τα αλλάξουν θα πρέπει να πάνε και σε γιατρούς, μετά, μιλάω για μετά την λήξη του 33 που λέει. Ούτε αυτό ισχύει. Αν το δίπλωμα κάποιου λήγει το 2037, απλά το 33 θα πληρώσει 30 ευρώ και μία φωτογραφία για να κάνει αντικατάσταση του διπλώματος, και ούτε γιατρούς ούτε τίποτα. Και αυτό είναι λάθος, σαν πληροφορία. Εάν, μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν κάποιος από εμάς, που σας ακούμε τώρα, λέει ότι γιατί να περιμένω το 33, εάν θέλω να κάνω τώρα αυτή την αλλαγή, έχει την δυνατότητα να την το έχει κάνει αυτή τη δυνατότητα, είτε βιαζώσεις να έρθει στην υπηρεσία που είναι λίγο δύσκολο με τα ραντεβού και τα λοιπά, αλλά μπορεί να το κάνει και διαδικτυακά μέσα από το gov.gr που δεχόμαστε αρκετές αιτήσεις πλέον ψηφιακά, και για τον κόσμο είναι πιο εύκολο και για μας σαν υπηρεσία. Μπαίνουν στο gov.gr, εκεί που λέει αντικατάσταση άδειας οδήγησης, ανεβάζουν μια φωτογραφία και μια υπογραφή που έχουν πάει στο φωτογράφο, και αντί να την πάρουν σε χαρτί την παίρνουν σε ψηφιακή μορφή. Το σύστημα τους κόβει ένα παράβολο 30 ευρώ, το οποίο το πληρώνουν με e-banking εκείνη την ώρα ή στην τράπεζα. Μπορούν να το έχουν προπληρώσει κιόλας. Δεν είναι απαραίτητα το κόψουν να το πληρώσουν μετά. Και υποβάλλουν την αίτηση. Σε 15 με 20 μέρες το δίπλωμα είναι πίσω. Είναι εδώ και παίρνει και ένα μήνυμα ότι μετά από 5 εργάσιμες περάστε να πάρετε το δίπλωμά σας από τη Διεύθυνση Μεταφορών. Αυτό ήταν ένα σύστημα που στήθηκε από την Κρήτη. Δουλεύτηκε 5 μήνες πιλωτικά μόνο για την Κρήτη και στη συνέχεια το πήρε όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Το έγινε το 20. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που περπάτησε και πήγε καλά, υιοθετήθηκε σε όλη την Ελλάδα. Για εκείνους, την Ελλάδα, ναι. Ακριβώς, για εκείνους λοιπόν που θέλουν να ξέρουν. Βέβαια είναι από την άλλη, μια τώρα που σας έχω και στην τηλεφωνική γραμμή, μια κουβέντα παραπάνω, κύριε Καλατζάκη, η χρόνη είναι αρκετά δύσκολη για να αποκτήσεις και δίπλωμα, γιατί υπάρχει και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εσείς είσαστε και αποδυναμωμένοι από την άλλη υπηρεσία, ναι, έτσι. Στο θέμα των πρακτικών εξετάσεων, όπως το ομολογούν και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα είναι στις θεωρητικές εξετάσεις, που πρόσφατα βγήκαν και κάποια σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στα έντυπα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά οφείλεται και στο ότι υπάρχει μεγάλη αποτυχία των μαθητών. Εγώ κρατάω στατιστικά και αυτή τη στιγμή 44% είναι μόνο το ποσοστό που περνάει από τις εξετάσεις. Πέρυσι προγραμματίσαμε 8.500 άτομα το 2022. Αυτό είναι νούμερο υπαρκτό. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν το λέω έτσι αυθαίρετα. Κρατάμε στοιχεία. Στον απολογισμό που δώσαμε πρόσφατα στην περιφέρεια ήταν 8.500. Αυτή, είναι λίγος ο αριθμός, μισό λεπτό, από αυτούς μισό το 44% λεπτό περνάει. Άρα δεν φταίει, φταίει το κομμάτι της υπηρεσίας που η αίθουσα είναι μόνο με 24 άτομα, που τώρα γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια να μεγαλώσουμε την αίθουσα για να μπουν περισσότεροι υπολογιστές, για να μπορούν να προγραμματίζονται περισσότερα άτομα. Αλλά και από την άλλη μεριά, γιατί ποτέ δεν φταίει η μία πλευρά,
Σας λέω ότι η επιτυχία τους είναι 44%. Να σας πω, εγώ αυτό το οποίο ήξερα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των υπαλλήλων, δηλαδή είσαστε λιγότεροι από τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή την ώρα, αλλά αυτά επίσης τα στοιχεία τα οποία δίνετε είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Μόνο το 44% έχει περάσει ή πέρασε με την πρώτη φορά, θέλετε να πείτε, ή όχι, συνολικά. Το σύνολο. Το σύνολο. 8.500 περάσανε το 44%. Ορισμένοι περάσανε με τη δέκατη φορά. Αυτό όμως όταν ο άλλος το υπόλοιπο 56 που επαναλαμβάνεται τρώει τη θέση του νέου που έρχεται να δώσει πρώτη φορά. Εγώ στον τελευταίο προγραμματισμό που κάνουμε τώρα που φέρανε οι δάσκαλοι είπα ότι αυτοί που δίνουν πρώτη φορά θα μπουν στις πρώτες ημερομηνίες και αυτοί που δίνουν από τρίτη φορά και πάνω θα πάνε προς το τέλος της περίοδου. Να σας πω κάτι. Έτσι όπως το βλέπετε εσείς και, και εμπειρικά και όχι μόνο. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, είτε οι νέοι άνθρωποι είτε μεγαλύτερης ηλικίας, για να πάρουν ένα δίπλωμα χωρίς να έχουν γνώση των σημάτων, δεν διαβάζουν. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Με αποτέλεσμα, όπως λέτε, αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει το ένα μαζί με το άλλο. Στους καινούριους υπάρχει καθυστέρηση. Σας λέω, πέρυσι είχαμε προγραμματίσει γύρω στις 7.500 πρακτικές εξετάσεις. Και αυτός είναι μεγάλος αριθμός. Με υπερορίες του Σαββάτου, με ζήλο των συναδέρφων να μπουν περισσότερες φορές. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά του κορονοϊού που είχε μαζευτεί ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων που δεν δίναμε εξετάσεις. Σωστά. Για αρκετό διάστημα. Προηγήθηκαν οι απεργίες οι δικές μας τότε που το Υπουργείο είχε κάνει τα διάφορα που ήμασταν ενάντια και που ευτυχώς δικαιωθήκαμε και δεν περάσανε. Οπότε έπρεπε αυτός ο όγκος να φύγει. Αυτό με προσπάθεια όλων των συναδέρφων εξεταστών από την υπηρεσία καταφέραμε να το προσπεράσουμε. Απλά τώρα είναι, ο βραχνάς είναι τα θεωρητικά. Απλά γι' αυτό φταίνε και οι μαθητές οι οποίοι δεν διαβάζουν. Νομίζω το είπατε από την αρχή, τα στατιστικά στοιχεία το 22 τι δείχνουν και πώς τα πράγματα στη συνέχεια εξελίσσονται μέσα στην υπηρεσία και ποια είναι η δυσκολία η οποία αντιμετωπίζετε και εσείς να προγραμματίσετε πράγματα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να ξαναδώσουν. Λοιπόν, συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι. Βεβαίως. 11.300 κάτι ήταν τα θεωρητικά και τα 8.500 ήταν τα πρακτικά το 22. Έκανα λάθος εγώ τώρα, άνοιξα το αρχείο. 11.333 νομίζω ήταν τα θεωρητικά. Μεγάλος αριθμός. Βάζαμε εξετάσεις και Σάββατο, όχι μόνο καθημερινές. 11.333 τα θεωρητικά, με επιτυχία πάντα στο 44%. Αυτό δεν αλλάζει. Γιατί παρακολουθούσαμε όλο το 22. Ναι. Επειδή ακριβώς υπήρχε και η γκρίνια και τα λοιπά, εγώ ήθελα να είμαι καλυμμένος και είχα ζητήσει από τον συνάδελφο εδώ και μου κρατάει τα στατιστικά κανονικά κάθε μέρα όταν έχουμε εξετάσεις, περνιούνται και βγαίνει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα.